Καλησπέρα κύριε Πρόεδρε. Καλησπέρα, τι κάνετε? Φανή. Τα παιδιά είναι μια χαρά και οι συνάδελφοι όλοι. Βγήκαμε χωρίς κανένα τραυματισμό, χωρίς να ανοίξει μύτη. Πιστεύω η ψυχραιμία των συναδέλφων και η ετοιμότητα των παιδιών εφαρμόζοντας το σχέδιο έκτακτης ανάγκης ήταν αυτό που μας οδήγησε να βγούμε όλοι σώοι και ευλαβείς από το κτίριο, το οποίο είναι τιμόροπο. Πόσα παιδιά, 63 παιδιά ήμασταν και 10 συνάδελφοι εκπαιδευτικοί. Και φαντάζομαι ότι το κτίριο δεν σώζεται. Όχι, όχι. Θέλει κατεδάφιση και για εμένα. Και από ό,τι βλέπει και ο κύριος υπουργός εδώ πέρα, θα σου τα πει. Ναι. Θα το κοιτάξουμε, θα δούμε τι χρειάζεται. Έρχονται από την ΚΤΥΠ να το δουν, αλλά έχει σοβαρές ζημιές. Σε κάθε περίπτωση, κοιτάζουμε τώρα να δούμε και την προσωρινή στέγαση των παιδιών. Θα φιλοξενηθούν μερικές μέρες σε γειτονικό σχολείο. Ακριβώς. Και εφόσον δεν έχουμε κάποιο θύμα, κάποιο τραυματισμό, θα είναι μεγάλη μας χαρά να έχουμε καινούριο σχολείο. Και το ζητάει και το χωριό αυτό. Το σχολείο είναι από το 1938, είναι πετρόκλειστο, διόροφο. Εμείς και οι δευτά θα δούμε και την έκαση. Και εφόσον το κτίριο είναι κατηδαφεστέο, θα αποκτήσετε καλύτερο σχολείο των συνομοδοριών. Μακάρι και ευχαριστώ.